ότι χρειάζεται μια συνεχής παρουσία στα αυτοδιοικητικά πράγματα που ζυμώνει με την κοινωνία και τα τοπικά προβλήματα. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε ότι πάντα, έστω και συμβολικά αλλά και λόγω μεγέθους, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αθήνας ήταν οι πιο πολιτικές εκλογές από τις αυτοδιοικητικές. Και για μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κερδισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μηδέ. Εμείς θα περιμέναμε να πάμε καλύτερα σε πολλές περιοχές. Αλλά επισημαίνω το στοιχείο ότι για πρώτη φορά κυβερνητικό κόμμα και για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία μετά τη μεταπολίτευση δεν κατάφερε σε αυτές τις δύο. Αποδικά της λάθη. Πολύ. Θα λέγε κανείς, όχι επειδή κατέρευμα εσείς, όχι, γιατί αν είχε μια δημοσιοφιότητα καλύτερη στο Δήμο της Αθήνας και όχι δύο... Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η δική μου εκτίμηση και η δική μας εκτίμηση είναι διαφορετική. Ότι εκεί παίξανε οι πολιτικές, ότι οι υποψηφιότητες, τα ψηφοδέλτια, οι συνδυασμοί που πήγανε καλά είχαν το λευκό χρώμα, αν το προσέξετε, στη συντριπτική πλειοψηφία και είχαν αποστασιοποιηθεί από τις πολιτικές της λιτότητας. Ενώ τα δύο στελέχη που κατέβηκαν από τη Νέα Δημοκρατία στην Αττική, δηλαδή και ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος Άρης Πουλιωτόπουλος, ταυτίστηκαν με αυτές τις πολιτικές. Επομένως, βλέπουμε μια αποδοκιμασία της λιτότητας των περικοπών της συνέχισης αυτών των πολιτικών. Δεν έχει όμως και εκτείναξη από την άλλη ώρα. Σύμφωνοι, δηλαδή, γιατί είναι πολλά αν υπάρχει κόμματα. Υπάρχει μια πόλωση σε χαμηλά επίπεδα. Μην συγκρίνεται όμως με το εθνικό ποσοστό. Θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Όχι. Ναι, μη συγκρίνεται με το εθνικό ποσοστό, γιατί είναι πολλά κόμματα που πολλές προτιμήσεις, είναι άλλο το τοπίο σε πολλά κόμματα. Θα είναι και στις ευρωεκλογές. Θα είναι, αλλά η πόλωση είναι μεγαλύτερη και το πολιτικό. Εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε μια μεγάλη συσπήρωση και αλλαγή και μια μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές. Θα ζητήσετε εκλογές. Ναι. Για δύο λόγους. Θα ζητήσετε νέες. Όταν η διαφορά θα είναι μεγάλη όπως πιστεύουμε. Όταν θα είναι σαφές ότι η κυβέρνηση... Πόσο είναι το μεγάλο, κύριε Μηλιέ, είναι να βάλετε ένα πύχη. Δηλαδή το 3 είναι μεγάλο, το 4 είναι μεγάλο, το 5, το 2. Ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή και πώς θα είναι η συνολική διάρθρωση. Άρα τότε θα το μετρήσετε. Ποιο είναι το βασικό. Γιατί εγώ θυμάμαι τις 10 εκλογές από προχθές. Ναι, ναι. Τότε θα το μετρήσουμε. Πάμε 25 ψηφίσουμε, 25 να φύγουμε, να τελειώνουμε. Ναι, μα αυτό λέμε ακόμα. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορεί πλέον να νομοθετεί. Δηλαδή, πρόκειται να νομοθετήσει τις μαζικές απολύσεις με τρόπο ώστε να αμέσως να εκφραστεί στις τράπεζες. Μαζικές απολύσεις στις τράπεζες. Πρόκειται να συμπιεστεί η σύνταξη 460 ευρώ. Τα νέα μέτρα δηλαδή. Βέβαια. Είναι σαφή τα νέα μέτρα και φαίνονται. Αφήστε να μιλήσω και θα σας πω μετά. Είναι σαφή τα νέα μέτρα για μας ότι θα έρθουν. Συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Είτε την πούμε εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, είτε ό,τι αυτό. Συντηρήστε από το μνημόνιο και η λιτότητα είναι που είναι μια συγκεκριμένη πολιτική. Είναι η πολιτική της ολιγαρχίας, είναι η πολιτική που προωθείται, είναι τα συμφέροντα που εκφράζεται, η πολιτική που ανοίγει. Πέστε μας και εσάς την πολιτική τη δική σας της επόμενης μέρας. Εμείς το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι μέτρα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης. Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα θα έχουν πρόσβαση στο ρεύμα. Θα επανασυνδέσουμε 300.000. Ποιος δεν έχει πρόσβαση στο ρεύμα? Είναι πολλά νοικοκυριά που έχουν κοπεί. Ρεύμα, νερό, μας αυτό είναι τα πρώτα. Τα οποία δεν τα κάνετε. Φαρμακευτική περίθαλψη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να θεραπευτούν σήμερα. Πάνε στο νοσοκομείο. Αν είναι βαριές οι περιπτώσεις, τους νοσηλεύουν, αλλά μετά έρχεται στο σπίτι με δόσεις να πληρώσουν. Εδώ μας είπατε, κύριε Μηλιέ, ότι δεν υπόσχεστε ούτε τον κατώτατο μισθό. Τον κατώτατο μισθό. Δεν μπορείτε να εννοηθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον υποσχόμαστε. Σε μερικά βασικά δεν τον υποσχόμαστε. Λέτε σε όσους μπήκαν έχασαν τη δουλειά τους τώρα. Είμαι ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής και σας λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι για όλους ο κατώτατος μισθός θα επανέλθει στα 751. Την επομένη των εκλογών. Είναι το πρώτο που υπόσχεστε. Είναι από τα πρώτα μέτρα που θα κάνουμε. Και επίσης θα υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας η οποία θα εξαλείψει την παρανομία, τη μαύρη εργασία, τις ακραίες καταστάσεις δουλεμπορίου, τις μανολάδες κτλ. Κάνετε, κύριε Μηλιέ, γιατί αυτό. Ας πούμε, το ακούει κανείς, ποιος θέλει μαύρη εργασία, ποιος θέλει ανασφάλιση. Ναι, ναι, αυτό που την κάνει. Μισό λεπτό, γιατί δεν το κάνουν. Το κάνουν γιατί προστατεύουν τους δικούς τους, να το πω έτσι. Ή το κάνουν γιατί δεν υπάρχει ούτε ο μηχανισμός. Και να το πω και λίγο κοινικά, γιατί υπάρχει και μια εκτίμηση ότι
Αν πολυπιεστεί η κατάσταση, όλο θα το κλειδώσει και θα σηκωθεί να φύγει. Τον μηχανισμό, τον έχουν διαλύσει σκοπίμως, όπως έχουν διαλύσει και το μηχανισμό του ΣΔΟΗ, της εφορίας, που θα έλεγχε τις ενδομηλικές συναλλαγές, αυτό το τεράστιο πάρτι που συνεχίζεται, όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές και άλλες, αγοράζουν ό,τι χρειάζονται, πρώτες ύλες, μηχανήματα κτλ. Από τον εαυτό τους, δηλαδή από τις θυγατρικές που έχουν στο εξωτερικό σε εικονικές τιμές παραφουσκωμένες, εμφανίζουν μηδενικά κέρδη και δεν φορολογούνται. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι οι 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή από 3,5% έως 5%, όταν ο κανονικός πολίτης 26% από το πρώτο ευρώ. Λοιπόν, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές. Αυτά αφορούν όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη μιλάει για την απεμπλοκή από την χρησιμοποιήσετε τις ευρωεκλογές για να πάτε σε εθνικές εκλογές. Σκαλοπάτι είναι ευρωεκλογές, δηλαδή, για σας. Ανοίγετε την πόρτα με τις ευρωεκλογές για εθνικές εκλογές. Δεν μένετε εσείς στις ευρωεκλογές. Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, μια ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Πρωθυπουργό. Θέλουμε, διότι για τη διαπραγμάτευση που έρχεται με την κυβέρνηση αριστερά, σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είμαστε ισχυροί, να θέσουμε το θέμα του χρέου, να θέσουμε το θέμα των γερμανικών οφειλών, να θέσουμε πολλά ζητήματα και συγχρόνω λέμε ότι αν αποδειχτεί ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή να συνεχίσει να νομοθετεί, ότι θα πρέπει η μόνη δημοκρατική λύση είναι η ετοιμιγορία του λαού. Ποιο είναι το όριο, γιατί λέμε και για ποσοστά και όρια. Το δικό σας όριο ποιο είναι για να μην πάτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.